Πάμε τώρα στην συζήτησή μας εδώ κοντά μας, στη συντροφιά μας είναι ο κύριος Χρήστος Μαντάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννίνων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Είδαμε τα όσα είπε στην ομιλία του κατά την έναρξη τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, κύριε Μαντά. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να τα δούμε μαζί πρώτα, να έχουμε μια εικόνα και να μπούμε στη συζήτησή μας αμέσως μετά. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι δήλωσαν η εξωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας πέρασε ήδη στην ιστορία για την τεράστια και αχρίαστη καταστροφή που προκάλεσε στη χώρα. Κανείς πλέον δεν τον ακούει, γιατί απλούστατα κανείς δεν τον πιστεύει. Τίποτε το καινούριο, μόνο τα γνωστά ψέματα που με άνεση εξτομίζει. Ίσως το μόνο αξιοσημείωτο με τις αναφορές του για τις εκλογές είναι ότι επιτέλους κατάλαβε ότι ο χρόνος της κυβέρνησής του τελειώνει. Ο νεκροθάφτης της ελληνικής οικονομίας, άξιος συνεχιστής του Τζορτζ Παπανδρέου, του Σαμαρά και του Βενιζέλου, προέβησε μια ομιλία γεμάτη θα, υποσχέσεις και ψέματα. Μιας και ο χαρακτήρας της ομιλίας του ήταν προεκλογικός, καλό θα ήταν να προκηρύξει το γρηγορότερο εκλογές, γιατί αν δεν το έχει αντιληφθεί, είναι ανεπιθύμητος. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί τη Θεσσαλονίκη προπύργιο μιας παραμυθοχώρας με νάνους πολίτες. Όχι μόνο δεν παραδέχτηκε ούτε ένα λάθος, αλλά εκφώνησε τις παροχές του 19, του 20, του 21, ακόμα και τις παροχές και του επόμενου Πρωθυπουργού. Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Και αυτό το όραμα, το μόνο που έχει να προσφέρει στο λαό, είναι διαιώνιση της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και μεγαλύτερους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει διαζύγιο με τον απλό κόσμο και όσο παραμένει στην εξουσία, καταστρέφει τη χώρα και τον εαυτό του. Εχθές, κύριε Μαντά, ο Πρωθυπουργός απάντησε μέσα σε όλα τα θέματα και στο θέμα των σελητηρίων και των κινητοποιήσεων που έγιναν στην πρωτεύουσα με αφορμή τη διαφωνία του κόσμου για την Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Πρωθυπουργός είπε πως μέσα σε αυτές τις ομάδες που διαδήλωσαν και πάρα πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Τώρα, η κυβέρνηση έχει δεχτεί κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το συλλαλητήριο, οι κινητοποιήσεις με χημικά, με δακρυγόνα, με τον κόσμο που προσπαθούσε να ξεφύγει από αυτή την εικόνα που παρακολουθήσαμε. Και ήθελα να ρωτήσω, όσοι δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική για τα Σκόπια, είναι ακροδεξιοί, λέει η άλλη πλευρά και ρωτάει, και φασιστικά στοιχεία? Κοιτάξτε, είναι προφανές, νομίζω, σε όλους όσους πασπιπτώσει έχουν μια αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων, ότι 2-3 πράγματα τα οποία θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι ήταν ένα συλλαλητήριο το οποίο δεν είχε καμία σχέση, μα απολύτως καμία σχέση, ναι, με ό,τι είχε γίνει προηγούμενα στην, το συλλαλητήριο που είχε γίνει προηγούμενα στην Θεσσαλονίκη. Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά δηλαδή. Σε επίπεδο μαζικότητας. Ναι. Αυτό είναι πασιφανές. Κανένας δεν μίλησε για μαζική αντίδραση του κόσμου. Γι' αυτό που είπατε πριν ότι ο κόσμος αντιδρά, ένα τμήμα του κόσμου, ναι, αντιδρά, έχει διαφορετική άποψη, θέλω να πω, στην... και λογικό είναι. Εγώ δεν θα έβρισκα παράλογο να μην υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις στο επίπεδο της, της σημερινής πραγματικότητας. Το είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι προφανές ότι εξασφαλίζεται σε αυτή τη χώρα και πρέπει κάθε φορά να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας η δυνατότητα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Ακριβώς αυτό που παραβιάστηκε από ακροδεξιές ομάδες που υπήρχαν μέσα στο συλλαλητήριο και νομίζω ότι και τα ρεπορτάζ έχουν μιλήσει για μια αποκοπή από το συλλαλητήριο περίπου 50 ατόμων που ήταν κουκουλοφόροι και με καδρόνια και πέτρες επιτέθηκαν προκειμένου να σπάσουν τον κλειό των αστυνομικών στο, ειδικά στη θέση που ήταν εκεί στο Δημαρχείο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν που συνέβη. Τώρα από εκεί και πέρα πράγματι υπήρξε, θα έλεγα, εκτεταμένη χρήση χημικών. Και μάλιστα ο κόσμος που παρακολουθούσε την ομιλία του Πρωθυπουργού έξω από το Βελίδιο, το έχουν δείξει εικόνες και φωτογραφίες, επειδή φύσηξε και λίγο αέρας εκεί, ναι, και πολλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, υπέφεραν. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, μεγάλοι άνθρωποι κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται και να το δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις ομάδες που σκοπό έχουν να προκαλέσουν επεισόδια, ναι, ένα χάος,
επιτέθηκαν ακόμη, το διαβάσατε κι εσείς, το διαβάσαμε κι εμείς, και σε έναν τουρίστα Τούρκο, επειδή και διέλυσαν το αυτοκίνητό του, επειδή είχε τουρκικές πινακίδες. Είναι πλέον σαφές, κατά τη γνώμη μου, ότι εδώ έχουμε μία διείσδυση και μία ηγεμονία σε αυτά τα επεισόδια ακροδεξιών φασιστικών στοιχείων, τα οποία δεν θέλουν να γίνει ένας διάλογος, ένας δημόσιος διάλογος με σύνεση και επιχειρήματα. Ο Πρωθυπουργός είπε πάρα πολύ καθαρά χτες ένα βασικότατο επιχείρημα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει, που έχει αντίθεση με τη συμφωνία και τα άλλα κόμματα, το κοινάλ, που λέει ότι είναι κακή, δεν είναι υποφελής για τη χώρα μας. Γιατί δεν το λένε αυτό? Τι ακριβώς θα κάνουν την επόμενη μέρα αν έχουν την ευθύνη? Αν θα κυρώσουν ενώχη τη συμφωνία. Λένε, ακριβώς. Γιατί δεν λένε, δεν τολμούν να πούν, θα έλεγα εγώ, ότι θα ακυρώσουν τη συμφωνία. Ωστόσο, κύριε Μαντάη, πριν πάμε στο πολιτικό, γιατί μπήκατε ήδη στην ουσία του θέματος, πριν φύγουμε από τα επεισόδια, και επειδή τώρα όλοι μας ξέρουμε και το είχαμε, αν θέλετε, πει και πριν συμβεί, ότι υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε επεισόδια για μία ακόμη φορά. Ελπίζω να μην μείνουμε μόνο στα επεισόδια. Όχι, βέβαια, θα προχωρήσουμε. Όχι, θα μείνουμε, όχι. Αλλά γιατί βάλατε ήταν το... Ένα λεπτό, κύριε Μαντά, αν θέλετε να διατυπώσω το ερώτημα. Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγησε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι δεν βλέπει όποιον διαφωνεί για το θέμα της Μακεδονίας ως ακροδεξιό, λοιπόν, και το περιόρισε σε αυτούς που πραγματικά πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια, και επειδή υπάρχει, γιατί βιαστήκατε λίγο να με κατηγορήσετε ότι θέλω να εμείνω, η πρόταση Μπουτάρη, γνωστή σε εσάς, και επειδή επεισόδια είχαμε, εγώ έχω κάνει 28 εκθέσεις, λόγω του ότι είμαι παλιός, δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Λοιπόν, πάντα είχαμε επεισόδια. Το θέμα είναι πότε θα περιφρουρήσουμε τελικά το συμβολισμό και την ουσία που έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον τόπο τούτο, και πώς, είτε είναι ένα κόμμα στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, σε ένα φόρουμ, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, να μπορεί να περάσει και να τα πολιτικά μηνύματα, χωρίς να τελεί σε καθεστώς ομοιρίας η πόλη της Θεσσαλονίκης για μία εβδομάδα κάθε χρόνο περίπου εθνικό δικαίου. Αυτό είναι το ερώτημα που θα ήθελα να σχολιάσετε. Κοιτάξτε, εγώ, επειδή έχω εμπειρία από την πόλη, πολύ μεγάλη, έχω ζήσει εκεί, ξέρω και τη χωροταξία της, αν θέλετε, ξέρω και πώς ακριβώς, έχω ζήσει κι εγώ πάρα πολλές εκθέσεις, είτε ως φοιτητής, είτε ως γιατρός ειδικευόμενος, είτε και τη συνέχεια με την παρουσία μου σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες πλευρές, είτε στη θέση των διαδηλωτών, είτε στο βελίδι ως κυβερνητικός βουλευτής ή βουλευτής της αντιπολίτευσης. Θέλω λίγο να... Θα ήθελα, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, να διακρίνουμε τα συγκεκριμένα επεισόδια, κύριε Πάρα. Δεν είχαμε τέτοιου τύπου επεισόδια από ακροδεξιές ομάδες οι οποίες επενδύουν στο μίσος και στο διχασμό τα παλιότερα χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά είχαμε όμως και από το κόμμα σας. Όμως, πάντα σας... περίπου στερεότυπα να διατυπώνεται και χωρίς να μπορεί εύκολα κανείς να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό που έλεγε παλιά ο συνασπισμός, και θα το θυμάστε καλύτερα από μένα, το γνωρίζετε, ότι ακροδεξιοί κρύβονται πίσω από τα επεισόδια που στείνονται κάθε φορά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, το θυμάστε αυτό. Υπήρχαν δηλαδή, και μάλιστα πολλές φορές και εστιασμένες και αιτιολογημένες τέτοιες προσεγγίσεις. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πάντως, κύριε Μαντάς, δεν είχαμε το θέμα του Μακεδονικού. Δεν έχω καμία σχέση το παρελθόν, όπως είπατε, του παρελθόντος με το σήμερα. Καμία σχέση, είναι άλλος ο λόγος που γινόταν παλιά, όπως είπε ο Κωστής, η συγκεντρώση και η κινητοποίηση. Κυρίως ήταν τα θέματα οικονομίας και δημοτικού χαρακτήρα. Άλλο τώρα το μήνυμα. Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι άλλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θέλω όμως να πάμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν θέλω να το χάσουμε, να πάμε στα μηνύματα. Να απαντήσω όμως, γιατί δεν απάντησα. Συμφωνώ βεβαίως με τον κύριο Βαρά ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου πράγματι η πόλη της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται σε ομοιρία πολλές μέρες. Ναι. Και αυτό είναι υπόθεση όλων όσων διεκδικούν.
είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών, είναι υπόθεση των συμπολιτών μας στη Θεσσαλονίκη, είναι υπόθεση των πολιτικών δυνάμεων. Δεν είναι εύκολο, διότι δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σωστό. Και πρόσφατα έχουμε ζήσει στην Ευρώπη διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ, κλείνοντας, θέλω να τονίσω ακριβώς ότι εδώ πρόκειται για ακροδεξιά βία, που είναι ο μόνος τρόπος που αυτός ο χώρος προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις. Πάμε να δούμε μαζί τώρα τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός με τις απαντήσεις που έδωσε στους συναδέλφους χθες στη συνέντευξη την καθιερωμένη που γίνεται μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα των συντάξεων, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έχει γίνει πολύς λόγος το προηγούμενο διάστημα. Απάντησε ο Πρωθυπουργός, η περικοπή στις συντάξεις δεν θα έχει καμία επίπτωση στη δομή και θα εξηγήσουμε στους εταίρους και τα επιχειρήματά μας και ενδεχομένως υπάρχουν πιθανότητες να πετύχουμε την μη περικοπή. Για σας είναι κατανοητό, ξεκάθαρο τελικά αν θα κοπούν ή όχι οι συντάξεις από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας? Αν μου επιτρέπετε, θα πω μία φράση πριν από αυτό. Mm-hmm. Το πακέτο αυτό των μέτρων, τα οποία είναι δίκαια μέτρα για την κοινωνική πλειοψηφία, για τους πολλούς, αυτός είναι ο πυρήνας του, δημιουργούν, νομίζω, στο καθένα και στην καθεμιά που, ξαναλέω, θέλει να βλέπει τα πράγματα χωρίς παραμορφωτικά γυαλιά, δημιουργούν πράγματι μια νέα ελπίδα για τη χώρα μας. Και το δικαιούμαστε αυτό. Το δικαιούμαστε αυτό. Το δικαιούμαστε ως λαός, το δικαιούμαστε ως κοινωνική πλειοψηφία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση πάνω στα συγκεκριμένα προγράμματα, διότι αυτά αλλάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πυρήνας. Τώρα, στο συγκεκριμένο που λέτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, αν θέλατε, εξέφρασε ακριβώς το συνετό τρόπο και το συνεπή τρόπο και το σχέδιο με το οποίο εμείς βαδίζουμε όλο αυτόν τον καιρό. Θα σας θυμίσω, το θύμισε και επανειλημμένα και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, αλλά επιτρέψτε να σας θυμίσω πόσες εικασίες, πόσες καταστροφές, πόσα διάφορα ανεκδίγητα πράγματα είχαν προβλεφθεί για τις διάφορες φάσεις αυτής της πολύ σκληρής περίοδου, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν. Και γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν? Δεν επιβεβαιώθηκαν γιατί βαδίζουμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένα επιχειρήματα και απτή πραγματικότητα, διότι το να υπερβαίνεις τους στόχους σου και άρα στα βασικά πράγματα που έχεις δεσμευτεί και είναι κατ' ουσίαν το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%, να μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί και χωρίς αυτή την αιμονική λογική που είναι και αντιαναπτυξιακή και αντικοινωνική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τις περικοπές της προσωπικής διαφοράς ενός μεγάλου τμήματος των συνταξιούχων. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό, ήδη και από την Κομισιόν, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είμαστε σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας και η σχέση μας είναι με την Ευρώπη. Δεν έχουμε την Τρόικα όπως την είχαμε και θα το δείτε, ελπίζω να κάνετε ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό γιατί το είναι πράγμα εδώ για τον έλεγχο σε ό,τι αφορά ακριβώς, το υπερπλεόνασμα. Ξεκινάνε σήμερα. Άρα λοιπόν, λέω με σαφήνεια ότι είμαι βαθιά πεπισμένος ότι το σχέδιό μας θα προχωρήσει, το σχέδιο δηλαδή ακριβώς της ακύρωσης στην πράξη αυτού του μέτρου, γιατί έχουμε πανίσχυρα επιχειρήματα, έχουμε απτή πραγματικότητα και κανένας δεν θέλει, και ελπίζω να μην θέλει κανένας, να το πω και αυτό, να τιμωρήσει για μια ακόμη φορά τον ελληνικό λαό. Κύριε Μαντά, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν πρέπει να γυρίσουμε στα μνημόνια και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως όλο αυτό το διάστημα με τη συζήτηση, δεν του άρεσε η λέξη παροχολογία, αλλά όπως και να το κάνουμε, ακούσαμε ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, θα έρθουν κάποιες λύσεις για όλο αυτόν τον κόσμο, όπως περιγράψατε τώρα, που είναι αναγκαίες και έχει ταλαιπωρηθεί.
Ενόψει λοιπόν τη ΔΕΘ, ακούσαμε πάρα πολλά ότι θα γίνουν. Οι αγορές με αυτό τρόμαξαν, όπως είδατε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και ανέβηκαν τα ομόλογα. Αναγκάστηκε και ο κύριος Τσακαλώτος, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ πάντα, έτσι, να μιλήσει με το Eurogroup και τους θεσμούς και να τους πει ότι όλα αυτά που ακούγονται περί παροχών δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Σε αυτό τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιχείρημα που νομίζω για όσους ανθρώπους κάνουν και πιο εμπεριστατωμένα οικονομικό ναι. ρεπορτάζ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, λίγες μέρες μετά τις διακοπές του Αυγούστου, που ξέρετε ότι οι επενδυτές και τα χρηματιστήρια τον Αύγουστο λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ να πω ότι ανέβηκαν, ας πούμε, τα δεκαετή ομόλογα. Δεν λέμε όμως και το άλλο, ότι στη συνέχεια έπεσαν τα δεκαετή ομόλογα και μάλιστα αρκετές μονάδες μέσα σε 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι εύκολο. 50 μονάδες βάσης, γιατί το είπε και ο πρωθυπουργός. 50 μονάδες βάσης, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο. Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι σε κάθε εξέλιξη δεν θα έχουμε πράγματι τις αγορές να μας παρακολουθούν και να επηρεάζονται από κοντά ναι. και να επηρεάζονται κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά τα πρώτα βήματα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε με έναν σταθερό τρόπο. Mm-hmm. Και σε καμία περίπτωση, άλλωστε αυτή είναι η διαφορά. Δεν μας λέγανε ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια ποτέ. Δηλαδή, για να το καταλάβω, αυτό δεν μας λέγανε. Ότι η επόμενη μέρα θα είναι επίσης μέρα των... Τι ακριβώς τους ανησυχεί και ποιους ανησυχεί το ότι κάνουμε αναγκαία, εντελώς αναγκαία, δίκαια και υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης πράγματα. Υπάρχει όμως ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο είναι συναφές με αυτό που έθεσε η συνάδελφος και το οποίο χρήζει μια αποσαφήνιση από πλευρά κυβέρνηση. Ο κ. Πρωθυπουργός χθες, προκληθής από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, περιέγραψε τον καθαρό διάδρομο που μετά από τη ρύθμιση του χρέους, του ελληνικού χρέους, έχουμε μπροστά μας. Ωστόσο, στην απάντησή του, γιατί βλέπω ότι σήμερα τη χάνει ιδιαίτερο σχολιασμού το συγκεκριμένο θέμα, μπαίνει μία όχι και τόσο αποσαφηνισμένη περίπτωση για το πότε θα βγούμε στις αγορές. Είπε ότι έχοντας το μαξιλάρι και την ασφάλεια αυτού, θα βγούμε όποτε είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Αυτό όμως βάζει ένα ρίσκο να εξανεμιστεί το μαξιλάρι και η χώρα να περιέλθει σε μια κατάσταση ανάλογη εκείνης που υποχρέωσε τότε την Ελλάδα να μπει στο ΔΕΛΤΑ. Θα σας απαντούσα, κύριε Παρά, ότι η έξοδος στις αγορές, όπως και άλλα πράγματα, δεν προαναγγέλλονται. Προετοιμάζονται με ένα πολύ συστηματικό τρόπο. Αυτό είναι σωστό, κύριε. Από τον αντίστοιχο οργανισμό, ο οποίος παρακολουθεί πότε είναι η κατάλληλη περίοδος για να γίνει αυτή η κίνηση. Αυτό το οποίο προσπάθησε να πει ο Πρωθυπουργός και είναι απολύτως σαφές, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαφορετική κατάσταση σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο. Εγώ θα σας έλεγα και πριν την κρίση, ακόμη και πριν την κρίση, διότι έχουμε την άνεση, τη σχετική άνεση θα έλεγα εγώ, έχοντας αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, όχι να το ξοδεύουμε αλόγιστα, αλλά να το χρησιμοποιούμε ώστε να πάμε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Όσο πιο γρήγορα πάμε, νομίζω ότι θα είναι πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη η κυβέρνηση, γιατί αυτό το μαξιλάρι, αν μπορέσει να αποφύγει να το ξοδεύσει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το χτίσιμο αυτό που έχει προαναγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός, του κοινωνικού πλέον κράτους στη χώρα μας και της αποκατάστασης της βλάβης που έχουν προκαλέσει τα μνημόνια. Με αυτή την έννοια το βάζω. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Θα σας πω κάτι. Εγώ λέω όσο πιο κατάλληλος είναι ο χρόνος, τόσο καλύτερα. Όσο πιο κατάλληλες είναι οι συνθήκες, τόσο καλύτερα. Γιατί τώρα δεν έχουμε την υπολή για την ασπίδα του ΙΕΣ. Βεβαίως, βεβαίως. Διότι η καταλληλότητα ή μη καταλληλότητα των συνθήκων, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι το κατανοούν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, δεν προέρχεται από
εσωτερικούς παράγοντες, το πούμε, τουλάχιστον αυτή τη φάση. Είναι εξωγενείς οι παράγοντες, είναι απολύτως σαφές το τι συμβαίνει και πόσο ρευστή είναι η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Κορυφαίο παράδειγμα, νομίζω, είναι αυτά που συμβαίνουν στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις άλλες χώρες και με τους άλλους συνασπισμούς χωρών, ο εμπορικός πόλεμος, η αναταραχή στις αναδυόμενες αγορές και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν, νομίζω σύνεση, συνέπεια και λογισμό δείχνει το ότι δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Και μάλιστα θα πω γι' αυτό ότι και όσες κινήσεις εξόδου σε αντίθεση με το παρελθόν κάναμε στις αγορές, νομίζω ότι είχαν μια σαφή επιτυχία την οποία κανένας στα σοβαρά δεν αμφισβήτησε. Κύριε Μαντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και συζητήσαμε σήμερα.